Πάλεψε κόντρα στον Ανισίμοφ Βλατισλάφ, τον Ισπανό Άντριαν Μάρκα, απέναντι στην Αλεξάνδρα Μιχαήλοβα από την Λετωνία στην κατηγορία 50 κιλών του Χαράλαμπου, ο οποίος ιτήθηκε στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο. Χαράλαμπος με την μπλε ζώνη, ο Βλατισλάφ από το Βέλγιο με την κόκκινη, με τον αντίπαλό του να προηγείται μέχρι και 4-0, να κάνει την αντεπίθεσή του ο Χαράλαμπος Θεμιστοκλέου στα τελευταία δευτερόλεπτα, να μειώνει σε 4-3, αλλά να μην το απομένει χρόνος και με τον Βέλγο αντίπαλό του να κερδίζει. Ενώ βλέπουμε σε επανάληψη τις καλύτερες στιγμές από τον αγώνα, ο οποίος ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τον Ρομπέ Ματ από το Βέλγιο με την μπλε ζώνη να κατακτά το χρυσό μετάλλιο απέναντι στον Μάσλοφ Λόβρο από την Κροατία. Το βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση, με τον Ούγγρο, τον Toothmate, να κατακτά το χρυσό μετάλλιο. Μεγάλη, τεράστια διοργάνωση, η οποία φιλοξενείται για τρίτη φορά στην Κύπρο. Βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές και από αυτό τον μεγάλο τελικό. Εδώ συνεχίζονται τα πανηγύρια από τον Benjamin Backwood. -0 το αποτέλεσμα, ωστόσο, κρίθηκε στο ποιος από τους δύο διεκδίκησε περισσότερο την νίκη, με τον Ουκρανό να κάνει την αντεπίθεσή του στο τέλος και να κερδίζει. Θα με Ούκο, ο Μπουρόσι απαντά με Ούκο. Ο Μπουρόσι, 70 κιλά και πάνω, με 2-1 από τον Μπουρόσι, σοφαρίζει σε 2-2 λόγω των βαθμών ποινής που δέχθηκε Ούκο από τον Λούκα Μπολούσκι, ο οποίος κάνει το 3-2 και είναι ελάχιστα μακριά από το χρυσό μετάλλιο ο Σλοβάκος. Βλέπουμε τους Ιταλούς, 3-3, σοφαρίζει τελευταία στιγμή ο Μπορούσι. Θα δούμε τόσο από τους δύο θα πάρει το χρυσό μετάλλιο, με τον Σλοβάκο, τον Λούκα, να κερδίζει κιλών. Βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από τον τελικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τον Λούκας. Κασπάρ Λάουρα απέναντι στην 0-0. Βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από τα τρία τατάμι. Ενώ δίπλα μου σε δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι ήταν σύσσωμο εδώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε με τα 13 του μέλη. Η διοργάνωση είναι τεράστια. Πόσο μάλλον όταν έχω από τους καλύτερους σε τόσους χίλιους κάτι αθλητές,
να μπορέσω να διεκδικήσω μετάλλια σε πέντε τελικούς. Ακριβώς, τέσσερις, ναι. Να πούμε την αλήθεια είναι ότι και πολλοί άλλοι αθλητές μας έχουν κάνει νίκες, δύο ή μία νίκες, εξετάστηκαν και κάποιοι πέρασαν, κάποιοι δεν πέρασαν τις εξετάσεις. Συγχαρητήρια στον Μάριο τον Παλιγιώτη, συγχαρητήρια στον Πέτρο τον Μιχαηλίδη της διαιτησίας και στον τομέα τον αγωνιστικό. Professional team in organizing committee, they really made a great job. All national federations, 48 we have here, are very happy, and I'm sure that they will never forget these days in Cyprus in Larnaca. How important is this event for Cyprus and the European Federation? Medaglio. Άλλα 53 δευτερόλεπτα για το τέλος. Με τον Γαβριήλ να κάνει την επίθεσή του. Απομένουν 45 δευτερόλεπτα. Ο Άσι προσπάθησε, ο Γαβριήλ. Πέρασε στην γωνιά του τατάμι. Προσπαθεί ο Γαβριήλ με κίνηση τριών βαθμών να πάρει το προβάδισμα. Ο Κρίστιανσεν και τον Ντανίλοβιτς. Πάθησε με ούραμα ο Άσι να αυξήσει την διαφορά του, ο Ντανίλοβιτς. Χωρίς αποτέλεσμα και δεν μετρά το ούραμα ο Άσι, τη στιγμή που σήκωσε την σημαία μόλις ένας διαιτητής. Τώρα στο τατάμι νούμερο 3 είναι Αντζούντζι απέναντι στον Ουκρανό. Θα πάρει το Χάλκινο. Θα παίρνει την νίκη απέναντι στον Φτυλάκη Στυλιανό. Και ο Κρίστιενσεν απέναντι στον Βαλιώτη Γεώργιο από την Ελλάδα. Τέλος του αγώνα και στο τατάμι νούμερο 3 είναι Αντζούντζι Μάριο Ηλία. Βλέπουμε σε επανάληψη τις καλύτερες στιγμές. Από τους αγώνες για το χάλκινο μετάλλιο. Πάνω των 76 κιλών. Κερδίζοντας με 4-3. Βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από τον αγώνα. Κόκκιναν και στα δύο τατάμι. Βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από τον αγώνα της Sydney Ott απέναντι στην Σάσα, την οποία κέρδισε και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Περάσαμε στην κατηγορία κάτω των 53 κιλών. Σουητία Μέλα από την Γαλλία απέναντι στην Κιλίτς Μπουσέ.
με 2-0. Να βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από τον αγώνα. Η Ρατσίτ Τσάντζα από την Σερβία κατάφερε και γύρισε τον αγώνα και στην συνέχεια πήρε και το χρυσό μετάλλιο. Ολοκληρώθηκαν και αυτοί οι τελικοί στην junior κατηγορία. Βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση της Κροτζούλια πέραντι στην Μπερκολέση Άσια, η οποία κέρδισε με 1-0, κέρδισε και το χρυσό μετάλλιο. Πανηγυρίζει απέναντι Ιταλίδα αθλήτρια. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος τελικός σε αυτή την κατηγορία. Ακολουθεί ο δεύτερος κάτω των 61 κιλών και στη συνέχεια βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές. Λιγότερο από ένα λεπτό το 0-0 παραμένει. 30 δραματικά τελευταία δευτερόλεπτα. Με τον Πορτογάλο να κερδίζει στις σημαίες. Βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από την, από τον αγώνα. Και τον Πορτογάλο βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από τον τελικό στην κατηγορία κάτω των 76 κιλών. Την Κύπρο με την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου από τον Σταύρο Χαραλαμπίδη στους 50 πανευρωπαϊκούς αγώνες πρωταθλήματος U16, U18 και U21. Κύριος Ανδρέας Βασιλείου. Και αν βλέπω καλά, ο αντιπρόεδρος του ΚΟΑ δίνει το μετάλλιο στον Σταύρο Χαραλαμπίδη, ο οποίος κατέκτησε την δεύτερη θέση, ενώ στην πρώτη ο Κικέλμερ Κοντσάλβες από την Πορτογαλία. Βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από τα τατάμι που έγιναν οι αγώνες και πλέον κυπριακή συμμετοχή στους επόμενους αγώνες με την Ειρήνη Κοντού απέναντι στην Αλεξάνδρα πριν από το τέλος. Βαθμός για την Ειρήνη Κοντού με Ούκο
να έχει το πάνω χέρι. Άλλο ένα ούκο από την Κύπρια αθλήτρια, η οποία κάνει το 3-0. Ο Αζάρη προσπάθησε, πόντος όμως για την Ειρήνη και πάλι. Άλλα 15 δευτερόλεπτα, κερδίζοντας την Μιχαήλοβα. Απέναντι στην Μιχαήλοβα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο για την Κύπρο βλέπουμε σε επανάληψη τον αγώνα σε καλύτερες στιγμές. Της Ειρήνης Κοντού απέναντι στην Μιχαήλοβα. Το βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές. Τους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Κέμπολνετ απλά κάνει την μετάδοση και σίγουρα βοηθά με τον δικό της τρόπο, ούτως ώστε το άθλημα του καράτε, το οποίο ανεβαίνει και κερδίζει πόντους χρονιά με την χρονιά, να μπει στο σπίτι του κάθε συνδρομητή. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό το ότι με τη δική σας συνεισφορά το άθλημα, όλοι οι αγώνες φτάνουν στο σπίτι του κάθε ενός που βρίσκεται σε την Κύπρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το άθλημα. Βλέπουμε πλάνα από τους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Μας υπολογίζουν και με το παραπάνω. Μην πω μας φοβούνται κιόλας. Το είδαμε, το ακούσαμε και από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ανδρέα Βασιλείου. Ήταν εδώ, μιλήσαμε, είπαμε αρκετά και ενδιαφέροντα. Νικόλα, να σε ευχαριστήσουμε και φυσικά καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ευχαριστώ και στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και σε όλους τους χορηγούς μας που μας στηρίζουν. Αν μπορούσαν και λίγο παραπάνω, καλό θα ήταν, να σου πω την αλήθεια, επειδή μια μικρή χώρα